αυτό που θέλουμε να φτάσουμε, τους στόχους μας, που ο κεντρικός του στόχος είναι η ελευθερία, το οποίο δεν το ξέρει. Περί ελευθερίας είναι. Το βασικό θέμα είναι η ελευθερία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η ελευθερία, οι προσωπικές αποφάσεις, είναι μεγάλα θέματα, Ηλία. Ευχαριστώ. Ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Ξέρω. Και τα κατάφερες. Αλήθεια. Ναι, έχεις πολύ ωραίες ιδέες. Ήθελα να θέσω το ζήτημα του τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, του τι είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε ή να χάσουμε, με αντάλλαγμα την ελευθερία μας. Βέβαια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Το διάβαζα και σκεφτόμουν, ρε εσύ. Ο τύπος μου μιλάει για θέματα που με ενδιαφέρουν. Εσύ με το σενάριό σου δεν μιλάς για θεματάκια. Όχι, ε. Και βέβαια όχι. Μιλάς για σοβαρά θέματα. Σοβαρά θέματα που ενδιαφέρουν. Άκουσε, Μίλια. Άκουσε. Μου αρέσεις πολύ. Μου αρέσει πολύ αυτό που έγραψες. Οι χαρακτήρες, το τέλος, οι διάλογοι. Είναι όλα τέλεια. Ευχαριστώ. Το χιούμορ σου. Ο τρόπος που χειρίζεσαι τις μικρές λεπτομέρειές του, ε. Θα θέλεις να πεις κάτι άλλο. Ναι, ευχαριστώ. Καφέ, τσάι. Τι. Καφέ. Με γάλα. Χωρίς γάλα. Ένα σκέτο για σένα. Περίμενε. Οκ. Τι λέγαμε. Για τις μικρές λεπτομέρειες του... Ναι, οι μικρές λεπτομέρειες, η λεπτότητα των χαρακτήρων, των καταστάσεων, των πραγμάτων, βρε παιδί μου. Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα προσωπικό σύμπαν, όπου ο θεατής... Ηλία, έχεις πολύ καλό υλικό. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Και σου μιλάω και εκ μέρους όλων των συνεργατών μου. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι που θα κάνουμε αυτή την παραγωγή της ταινίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να προσέξει κανείς τις ταινίες σου και να πιστέψει σε σένα. Το ξέρω. Αυτό εδώ είναι κάτι που γίνεται μία φορά στη ζωή σου. Αυτό είναι για μένα μια ευκαιρία μοναδική. Ακριβώς. Είμαι συγκινημένος. Αυτό είναι μια ευκαιρία μοναδική. Μην τη χάσεις. Δεν θα τη χάσω. Είδα και τα ταινιάκια σου. Πολύ καλά. Αλήθεια. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σενάριο. Είναι πιο όριμο, πιο δυνατό. Πιστεύω πως είσαι σε μια πολύ καλή φάση, μια πολύ καλή στιγμή. Γεμάτος ανησυχίες και με πολλές δυνατότητες. Το διαβάζει ο Παναγιώτης Καπερνάρος, το ξέρεις. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Αυτή τη βδομάδα θα μας πει ένα ναι ή ένα όχι. Του αρέσει πάρα πολύ το project, απλά κολλάει με τα γυρίσματα του σύριαλ που κάνει. Βεβαίως, ναι. Μακάρι όμως να δεχτεί, διότι δεν είναι ηθοποιός τον Παναγιώτη. Έχει ένα πρωταγωνιστή γαμάτο. Και αν αποφασίσει και να το σκηνοθετήσει. Απογειώθηκε, Ηλία. Μ' αρέσει ο Καπερνάρος. Πραγματικά και σέβομαι πάρα πολύ και τη δουλειά του. Όμως. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι κάπως νέος για το ρόλο. Ακόμα καλύτερα. Έτσι θα δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στο δυναμισμό του χαρακτήρα. Άκουσε με, Ηλία. Σκέψου πως μόνο με τον Καπερνάρο θα γεμίσουμε τις αίθουσες με γυναίκες όλων των ηλικιών. Τρελαίνονται γι' αυτόν. Μικρές, μεγάλες. Είναι πολύ εντάξει τύπος, θα τον γνωρίσεις. Θα σ' αρέσει. Και πολύ καλός επαγγελματίας. Και πιστεύω πως θα του αρέσει πολύ και ο ρόλος. Το ελπίζω. Άκουσε με. Αυτή η ταινία. Θέλω να πιστέψεις πως είναι το εισιτήριό σου για την κορυφή. Ευχαριστώ. Όμως. Κάτι της λείπει. Θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι, βέβαια, πες. Αυτό που έχεις στα χέρια σου, Ηλία, είναι μια ορολογιακή βόμβα, ε. Πρέπει όμως να την ενεργοποιήσεις για να γίνει μια βόμβα μεγατόνων. Καταλαβαίνω, κανένα πρόβλημα. Ξέρω πολύ καλά τι θέλει το κοινό. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Έχω βαρεθεί να διαβάζω μαλακίες σενάρια. Και αυτό εδώ το σενάριο δεν είναι μαλακία. Ευχαριστώ. Είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ταινία που θα σκίσει τα ταμεία. Μια πολύ καλή ταινία. Και θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε, αλλά όχι έτσι. Θα μιλήσουμε λίγο πρώτα για το σενάριο και μετά. Εδώ το έχω. Υπογράφεις και το συμβόλαιο. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσε, Ηλία, από σήμερα. Όλες μας οι ενέργειες θα είναι αφιερωμένες, τόσο οι δικές σου όσο και οι δικές μας, θα είναι αφιερωμένες στην προσπάθειά μας να συνδεθούμε με το θεατή. Ναι, εντάξει, τέλεια. Να συνδεθεί το σενάριό σου με το θεατή. Υπέροχα. Είναι 2-3 μικροπραγματάκια, θα δεις. Ήθελα να σου το πω κι εγώ. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με το τελείωμα. Πιστεύω πως θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αν. Κοίταξε, το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να συνδεθούμε με το θεατή. Με το θεατή, ναι. Με καταλαβαίνεις, έτσι.
Απόλυτα. Απόλυτα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Αρχίζουμε. Λέγε. Λοιπόν, γενικά. Γενικά είναι... Είναι πολύ αργό, βαθιστόχαστο, βρε Ηλία. Βαθιστόχαστο. Η τέχνη δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να στοχάζεται, ε? Δεν είναι κακό να στοχάζεται, αλλά εδώ του λείπει ο ρυθμός. Εποχιακά, παραδείγματος χάρη. Τοποθετείται στο χειμώνα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ωραία. Τι θα γινόταν αν, φαντάσου το λίγο, αν το τοποθετούσαμε στο καλοκαίρι, ε? Δεν θα άλλαζε καθόλου η πλοκή. Αντιθέτως. Όχι. Το κρύο είναι σημαντικό. Είναι συμβολικό γιατί συμβολίζει ο χειμώνας τη μοναξιά. Σκέψου το πριν πεις όχι. Σκέψου το πριν πεις. Θα βελτίωνε την ταινία. Γιατί? Γιατί απλούστατα, εάν ήταν Αύγουστος, αντί να κάνουν βόλτα στο πάρκο με στο κρύο και στο χιονιά, θα μπορούσαν να πάνε στην πισίνα. Ο θεατής συνδέεται καλύτερα με τον μπικίνι παρά με το παλτό. Άκουσε με, θα βάλουμε ωραίες γυναίκες, ξανθές, μελαχρινές, μουλάτες, ό,τι θέλεις, κοκκινομάλες. Θα βάλουμε λοιπόν και ωραία αγόρια να παίζουν beach volley ή να γίνεται χαμός. Όλα αυτά. Με πιάνεις λοιπόν. Με αυτό λοιπόν ο θεατής συνδέεται πιο γρήγορα. Και ξέρεις γιατί? Όχι. Ξέρεις τι λέει ο Μπέκερ? Τι λέει? Όσο υπάρχει μια όμορφη γυναίκα, υπάρχει ποίηση. Αυτό γράφει ο Μπέκερ σε ένα ποίημα του. Ε? Και εμείς, Ηλία μου, θα γεμίσουμε την πισίνα. Ποια πισίνα? Τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Πολύ ποίηση, με πολύ ποίηση, Ηλία. Ναι, αλλά μην γίνει παραποίηση. Απ' την πολύ ποίηση. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Α, ναι. Ο χαρακτήρας του γείτονα. Τι έχει? Γνωρίζεις τη Δήμητρα Αθανασίου? Προσωπικά όχι, από την τηλεόραση. Και πώς σου φαίνεται? Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει μια δύναμη που μαγνητίζει. Έχει ή δεν έχει? Ε? Τη βλέπεις και σταματάς να σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι μονάχα τι θα της έκανες. Σωστά, Πιστεύω λοιπόν, Ηλία, πως αυτός ο ρόλος χρειάζεται μια ηθοποιό σαν τη Δήμητρα. Ο ρόλος του γείτονα. Αν αλλάξουμε φίλο στο χαρακτήρα, φυσικά. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Μια ιδέα είναι. Βέβαια, με μια ηθοποιό σαν τη Δήμητρα, το σενάριό σου περνάει σε άλλη διάσταση. Πρέπει να το παραδεχτείς. Πρέπει να το παραδεχτείς. Α! Επίσης, θα μπορούσες, σκέφτηκα πως θα μπορούσες να βελτιώσεις τις σιωπές στη σκηνή του ασανσέρ. Προσθέτοντας έτσι μια σεξουαλική φόρτιση, ένταση. Ε? Να καταλαβαίνεις μια τύπου 50 Shades of Grey type of φόρτιση. Μ' ακούς, ε? Με νιώθεις? Μα αφού δεν είναι τέτοιου είδους ταινία. Επίσης, στην αβίσα της ταινίας θα έχουμε τη Δήμητρα ημίγυμνη. Στην αφίσα της δικιάς μου ταινίας. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε. Μια ιδέα είπα. Πάντως χρειαζόμαστε μια εικόνα δυνατή, ε. Μια εικόνα που να τραβάει την προσοχή των θεατών. Μια εικόνα που να λέει, ελάτε να δείτε αυτή την ταινία. Και η Δήμητρα, Ηλία μου, λέει, ελάτε να δείτε αυτή την ταινία. Ε, πιάνεις? Ναι, αλλά... Ηλία, όταν ένας άντρας βλέπει μια όμορφη γυναίκα, ξέρεις τι παθαίνει? Ναι. Αισθάνεται σαν να πέφτει με αλεξίπτωτο από τα 30.000 πόδια, Ηλία. Εκρίνει τις ίδιες ορμόνες. Ναι, αλλά η δικιά μου ταινία δεν έχει μέσα αλεξίδωτα. Ηλία, από την ταινία σου λείπει το σεξ. Ε? Έχει πάρα πολλές σιωπές και καθόλου σεξ. Θέλουμε ο θεατής να βγαίνει από την αίθουσα και να αισθάνεται σαν να έχει κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Okay. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Το κοινό θέλει σεξ, Ηλία. Σεξ, σεξ και πάλι σεξ και πιο πολύ σεξ. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τους πρωταγωνιστές στο κρεβάτι. Okay. Ή όπου αλλού θέλεις εσύ. Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Δεν θέλεις να τους βάλουμε εκεί, να τους βάλουμε, ξέρω εγώ, στην πλάζα, να τους βάλουμε σε μια σεσλόγγ, να τους βάλουμε στην μπάρα, πίσω από την μπάρα, πάνω στην μπάρα. Όπου εσύ γουστάρεις. Μπορεί να τους βάλουμε στο μέγαρο μουσικής, στο υπόγειο. Να πηδιούνται πάνω στο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω από το αυτοκίνητο, κάτω από το αυτοκίνητο, όπου γουστάρεις. Δεν σ' αρέσει αυτό? Έχω καλύτερη ιδέα. Στο μουσείο της Ακρόπολης. Φαντάζεσαι τον Καπερνάρο να πηδάει τη Δήμητρα κάτω από την απούσα καριάτιδα. Ε, καλό! Εγώ το σκέφτηκα αυτό. Θα μου το βάλεις στα credits. Να σου πω, δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Μπορούμε να τους βάλουμε να πηδιούνται μπροστά από το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ακόμα καλύτερα. Ναι, τελευταία φορά που κοίταξα, ο μηχανισμός των αντικυθύρων δεν ήταν στο μουσείο της Ακρόπολης. Καλά, μπορεί, θα τα βρούμε αυτά. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Θα σου πω ένα κόλπο. Εμείς οι άντρες σκεφτόμαστε κάθε 52 δευτερόλεπτα το σεξ. Υπάρχουν μελέτες που το αποδεικνύουν. Τι κάνουμε λοιπόν, ποιο είναι το κόλπο μας λοιπόν? Θα βάλουμε ένα στοιχείο με μια μικρή σεξουαλική φόρτιση κάθε λεπτό.
Κοντινό στο κολομέρι της Δήμητρας. 52 δευτερόλεπτα μετά, ο Καπερνάρος σκίζει το πουκάμισό του με ένταση, με τους κοιλιακούς του φέτες. 52 δευτερόλεπτα μετά, zoom in στον ντεκολτέ της Δήμητρας με τον υδρότα να στάζει στα βυζάκια της. Με πιάνεις, είναι μαθηματικά υπολογισμένο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, τι κερδίζουμε, τι καταφέρνουμε, Ηλία. Ε, δημιουργούμε ένταση. Ε, δημιουργούμε μια αίσθηση, μια, πώς να το πω, ένα ενδιαφέρον, σταδιακά, που θα πρέπει να το αυξήσουμε για να φτάσουμε στο τέλος να συμβεί. Ναι, αλλά δεν θέλω. Μάλλον θέλω αυτή η ταινία. Ηλία, τώρα πια δεν έχει σημασία τι θέλεις εσύ. Σημασία έχει πώς θα συνδεθούμε με το θεατή, με αυτό που θέλει ο θεατής. Καταλαβαίνω, αλλά Ηλία, επίσης, μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Άκουσε με, άκουσε με, άκουσε με. Ο θεατής δεν θέλει να βλέπει μόνο ντεκολτέ και κοιλιακούς. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία σκηνή σκληρού σεξ. Μια στιγμή, μια στιγμή. Yes. Όχι. Να πάρουμε λίγο από την αρχή. Κύριε Τάσο, υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε στο σενάριο, πέραν του να βάλουμε περισσότερα βυζιά και μπούτια, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε με το τέλος, με το τελείωμα ή κάτι με τις συγκρούσεις ή δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο? Τίποτα άλλο, όλα είναι μια χαρά, σου το είπα, είναι πολύ καλό. Τέλεια. Κύριε Τάσο. Ηλία μου. Είμαι διατεθειμένος να αλλάξουμε ό,τι χρειαστεί. Οτιδήποτε. Τέλεια. Είμαι διατεθειμένος να αλλάξω ό,τι χρειαστεί για να βελτιώσω το σενάριο. Mm-hmm. Αλλά δεν πρόκειται να κάνω τις αλλαγές που μου ζητάτε. Δεν κατάλαβες, Ηλία. Όχι, το σενάριό μου, κύριε Τάσο, μιλάει για τις προσωπικές ελευθερίες και για την επιλογή στις αποφάσεις του που ξεκινάνε από το αν θα πιεις τον καφέ σου σκέτο ή μεγάλα και καταλήγουν στο να αποφασίσεις με ποιον τρόπο θα πεθάνεις. Mm-hmm. Δεν θα βάλω περισσότερο σεξ, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάει το σενάριό μου. Για τις επιλογές, για την ελευθερία στην επιλογή των αποφάσεων. Και εγώ λυπάμαι, αλλά επιλέγω να μην μετατρέψω την ταινία μου σε τσόντα. Θα ήταν εκπόρνευση της ταινίας μου και δεν θα το κάνω. Ηλία, δεν με κατάλαβε. Εσύ δεν με καταλάβεις, Τάσο. Δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα. Αφού σου αρέσει τόσο πολύ το σενάριο, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται. Δεν έχεις υπογράψει ακόμα το συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Όχι. Σωστά. Κοίταξε λοιπόν πώς έχει το πράγμα και μην ευριάζεις, μην εκνευρίζεσαι. Σου αρέσουν αυτά που σου προτείνω για την ταινία? Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Δεν σου αρέσουν? Κανένα πρόβλημα. Αυτό το διαβάζει ο Καπερνάρος. Mm. Και είναι ένα σενάριο το οποίο αρέσει. Mm. Εσένα σου αρέσει πολύ. Ναι, μου αρέσει. Αλλά δεν είναι το μόνο καλό σενάριο. Ξέρεις πόσα σενάρια περνάνε το γραφείο μου κάθε μέρα? Δεκάδες. Για να καταλάβω, δεν θα το γυρίσετε αν δεν... Okay. Κοίταξε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε για μένα. Αλλά πρότεινε μου κάτι άλλο. Μπορώ, άμα θες, να αλλάξω το τελείωμα. Να του δώσω ένα happy ending, ώστε να έχει ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα. Ή μπορώ, αν θες... Ηλία. Η Δήμητρα. Κρίμα. Όχι. Μη μου το κάνετε αυτό. Ας το συζητήσουμε, μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Ας διαπραγματευτούμε. Σε παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα χυμό με λίγο αλκοόλ μέσα. Καφέ. Καφέ. Σύμφωνοι. Ας το διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ, Τάσο μου. Μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι θέλεις. Άμα σου φαίνεται αργό, θα βάλουμε ρυθμό μέσα. Ας το συζητήσουμε. Θα τα βρούμε σίγουρα. Σίγουρα. Μεγάλα. Μεγάλα. Δεν θα προσθέσω περισσότερο σεξ, αλλά είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι θέλεις. Τι αλλαγές, πες μου, τι θέλεις να κάνω? Κατέβα στο πατελόνι σου. Τι? Είναι η νέα μου πρόταση. Να κατεβάσω το... Θα δεις σου, από τη μέση και κάτω. Κύριε Τάσο,
Και μετά υπογράφουμε και το συμβόλαιο. Και οι αλλαγές. Τις ξεχνάμε.